Μάρτυρα ενό απίστευτου περιστατικού έγινε η Ελένη Ράντου και θέλησε να μοιραστεί τα όσα έζησε με του διαδικτυακού τη φίλου. Η ηθοποιό με μια μακροσκελή ανάρτηση του σόκαρε όλου. Συγκεκριμένα, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην ελληνική κοινωνική, με την έκρηξη τη βία κατά των γυναικών. Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου, σήμερα, περπατώντας το δρόμο, ακούω μία κυρία να διαπληκτίζεται έντονα στο τηλέφωνο. Ένας τύπος την ακούει περνώντας και μονολογεί, σκάσε κυρά μου. Φταίμε εμείς μετά που σας σκοτώνουμε. Κάποιοι περαστικοί γέλασαν. Το βρήκαν αστείο συνέχισα και εγώ το δρόμο μου, σκεπτόμενη σχετικά με όλη αυτή την έκρηξη βίας εναντίον γυναικών, ότι μέχρι να φτάσουμε στο φόνο, στον εκβιασμό ή στην έκνομη πράξη, έχουν προηγηθεί χιλιάδες μικροί ανεπαίσθητοι βιασμοί για την καθεμία, χιλιάδες εξιστικές συμπεριφορές, που όχι μόνο δεν τιμωρούνται, αλλά επιβραβεύονται. Πολλές φορές και από τις ίδιες τις γυναίκες. Αυτέ οι μικρέ καθημερινέ στιγμέ βία, που έχουν μέσα του βαθιά υποτίμηση και τεράστιο φόβο μη χαθεί ο έλεγχο από τα αντρικά χέρια. Ο κύριο στο δρόμο μπορεί να μην έκανε φόνο, βιασμό, εκβιασμό, αλλά μου έφερε την ίδια αποκρουστική αίσθηση, αποκάλυψε η Ελένη Ράντου που πρόσφατα γιόρτασε την κόρη τη. Ένα θειασάρχη μίλησε άσχημα στην Ελένη Ράντου και μόνο που δεν του έφερε την καρέκλα στο κεφάλι. Στην κάμερα του πρωινού μίλησε ο Ιάσονα Τριανταφυλλίδη το πρωί τη 5η 18 εν 10. Ο γνωστό ηθοποιό αναφέρθηκε στο ελληνικό μέτου αλλά και στην Ελένη Ράντου, όπου και η ίδια είχε μιλήσει για τι καταγγελίε πριν λίγο καιρό. Η αποκάλυψη του Τριανταφυλλίδη για τη Ράντου. Έχω κάποιες αντιρρήσεις, κάποια κενά. Είναι σωστή στο σύνολό της αυτή η ιστορία. Κάποια στιγμή όλα αυτά που συνέβαιναν έπρεπε να σταματήσουν. Βασικά μία είναι η αντίρρησή μου, ότι καταλαβαίνω τα ψυχικά προβλήματα κάποιου. Αλλά κάποιος άνθρωπος που έχει περάσει τα 20 ή τα 25 και ένας θειασάρχης του φέρεται άσχημα και εκείνη την ώρα δεν αντιδράσει ή δεν φύγει ή δεν φωνάξει την αστυνομία ή δεν τον καταγγείλει από τη στιγμή που κάνει την ίδια δουλειά με αυτόν και συνεχίζει μπορεί να πει κανείς ότι είναι και συνεκμεταλλευτής. Φυσικά δεν μιλάμε για αξιόπινες πράξεις. Η Ελένη Ράντου δύο χρόνια αφότου είχε ξεκινήσει το θέατρο κάποιος τη της μίλησε άσχημα και μόνο που δεν του έφερε την καρέκλα στο κεφάλι και η καριέρα της δεν καταστράφηκε. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν προβλήματα και να φοβούνται αλλά δεν μπορεί μετά από 20 χρόνια να βγαίνει και να λες τότε έγινε αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για αξιόπινες πράξεις.